πάμε έτσι σε ένα βίντεο καταπληκτικό, στο οποίο θα δείτε πάρα πολλά μαγιό από μια μοναδική φωτογράφηση και στα οποία έτσι μαγιό, εντάξει, θα σας πεταχτούν και λίγο τα μάτια με την καλή την έννοια. Δεν πειράζει. Ένα βίντεο καταπληκτικό. Για εσάς δουλεύουμε. Εννοείται, αλλά το ετοιμάσαμε, ήμασταν εκεί, ήμασταν στα backstage, γιατί η εκπομπή μπαίνει παντού και αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή της αποκλειστικότητας, αθοπλιστικότητας, αντικειμενικότητας. Άρα μπήκαμε αποκλειστικά, αθοπλιστικά και αντικειμενικά. Ήμασταν οι μόνοι που σας παρουσιάζουμε τη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Φύγαμε! What you want me to do? Now roll with the big dog, all six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby doll. Ashley, Nicole, Carmi, Jessica, Kimberly, Melody, you telling me? So don't give away my love. 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 So don
in the sand. I can see us on the future side, sitting on the grass laying side by side. You could be my baby, wanna make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Τι έκανε στο αντρικό απίστευτο κοινό μου. Τι έκανε στο αντρικό κοινό. Δεν το έκανε μόνο εσύ, τώρα το έκανε και ο η εταιρεία MED βεβαίως. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν τα backstage, όπως μοναδικά η εκπομπή μου πεις μπήκε μέσα εκεί. Από την φωτογράφηση την καλοκαιρινή των μαγιών. Για τη γυναικεία συλλογή, υπάρχει αλλά έχουμε όμως και την αντρική συλλογή. Να σου πω γιατί σήμερα μου φτιάξε τους άντρες μου εδώ πέρα, αλλά θέλω και τις γυναίκες μου. Γιατί εγώ προσέχω και τις γυναίκες. Θέλω να στην μου στείλει βίντεο να μου στείλει με τους άντρες. Την επόμενη εβδομάδα σου φέρω από το Χρήστο το Χατζηβασιλείο, το σχεδιαστή της MED, την καινούργια κολεξιόν του για τους άντρες. Μπράβο. Που είναι πολύ σεξι και πολύ ωραία, Αλέξανδρε. Εσύ που τίνεσαι έτσι τα εσόδα σου που είναι προκλητικά. Το βάζει το και τα μάκια σου. Ένα έτσι περίεργο. Για τώρα για το καλοκαίρι θα στο φέρω για την Εμμανουέλα. Ναι. Ωραία. Οπότε την επόμενη εβδομάδα είδαμε από MED την γυναικεία συλλογή που ήδη κυκλοφορεί και αποσπάσματα μοναδικά τέτοια έχει όμως μέσα στο Syncode το περιοδικό. Έχω πάρει πλάνα από τη φωτογράφηση και τα έχουμε σε αυτό το τεύος που κυκλοφορεί, αποκλειστικά πλάνα από τη γυναικεία φωτογράφηση. Πολύ ωραία. Βέβαια, ο Κυριάκος ο Κυριανόπουλος θα είναι εδώ κοντά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έχουμε λίγα λεπτά έτσι, γιατί θέλω να μου πεις κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε φίλοι, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω ότι σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, ναι, που μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι εκλείνουν, που ακούς εφημερίδες και συμπυκνώνονται και γίνονται εβδομαδιαίες από εκεί που ήταν καθημερινές ή που γίνονται ανά δεκαπενθήμερο. Εσύ βγάζεις ένα περιοδικό. Καταρχήν είσαι πολλά χρόνια, σου έχουμε κάνει αφιέρωμα και το ξέρει όλος ο κόσμος πια, ξέρει τον Κυριανόπουλο. Αλλά πώς το αποφάσισες αυτό το περιοδικό και πώς το τόλμησες, το φοβήθηκες. Μάλλον, ποιο είναι το σημείο σου, το καλό στην όλη οργάνωσή σου που λες ότι εγώ θα το βγάλω γιατί έχω αυτό. Κοίτα λίγο. Βασικά είναι μια εποχή, ο τολμώνικα.